Την κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σώι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταργέται, οι κατάρες του πιάνουν. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγου χάρη, να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται κανείς από την κατάρα, γέροντα? Να σου πω, με τη μετάνοια και με την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφταξε πει «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με» και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θεός είναι. Και τιμωρείται, γέροντα, μόνον αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτήν τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, βασανίζεται όμως και στην άλλη, γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό, εάν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί, εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πείραξε. Εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις, είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και να το σκοτώνεις. Και με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκαιο, έχει μεγάλη ισχύ, ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι μια γριά, είχε ένα λογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσου να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκηνή και το έδαινε. Μια φορά λοιπόν πήγαν στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μία ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το άλογο που ήταν δεμένο με το σκηνή και βοσκούζε και είπαν «Δεν παίρνουμε το σκηνή να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η καθημιά από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επομένως και επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά, όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη: «Με το ίδιο σκηνή θα την κουβαλήσουν αυτήν που το πήρε». Μια μέρα ο αδελφός της πλούσιας έκαμε αστεία με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδελφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκηνή για να την δέσουν πάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκηνή, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και οι δύο άλλες γειτόνισσες τα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσαν στη σκάλα και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς, με το ίδιο σκηνή να την κουβαλήσουν. Και τελικά η καημένη πέθανε. Ο Θεός να την αναπαύσει. Βλέπετε λοιπόν που έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους. Είχαν κάποια ελαφρυντικά. Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν γιατροί, από τι είναι? Μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί την κατάρα? Μια φορά μου έφεραν στο καλύβι έναν παράλυτο. Ολόκληρος άνδρας και δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Το κουβαλούσε ένα στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Το έβαλα δυο κούτσουρα και ακουμπούσε λίγο ο καημένος. Μου λένε αυτοί που τον συνόδευαν: «Από 15 χρόνων παιδί είναι σε αυτή την κατάσταση, πάτερ, και έχουν περάσει 18 ολόκληρα χρόνια από τότε». «Μα πώς τα καλά καθούμενα να το πάθει αυτό», είπα. «Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει». Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στάση μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του.
Τότε του είπε ένας: «Σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι». Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα, χωρίς να δώσει καμιά σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: «Τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις». Και η κατάρα αυτή έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: «Γιατί να σηκωθώ αφού την πλήρωσα τη θέση». Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι και ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος. Και εσύ μικρό παιδί 15 χρόνων και κάθεσαι. Από αυτό είναι, του λέω. Κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια, παιδί μου. Ο καημένος μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση. Και όταν εξαντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα από μία οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία, ή από μάγια, ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που ολογύριζε. Μια φορά του λέγανε κτισμένος: «Να έρθεις μια και καλή». Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι, ακριβώς έξω από την πόρτα, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Το πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και το πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου», έλεγε. «Από εδώ, από εκεί», μετά μου λέει, «του είχα πει και μια κουβέντα». «Τι του είπες, ευλογημένε?», του λέω. «Δεν α, πάτερ, αγανάκτησα που ξενυχτούσε και του είπα να έρθεις μια και καλή». «Μήπως ήταν από αυτό?». «Μα από τι ήταν?», του λέω. «Κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή», του είπε, και το παιδί το έφεραν νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας και να κλαίει. Να ξέρετε, αδελφοί μου, ότι η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην τον καταραστεί ο γονιός το παιδί, αλλά μόνο να αγανακτήσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα. Ταλαιπωρείται πολύ σε αυτή τη ζωή. Φυσικά στην άλλη ζωή ξαλαφρώνει, γιατί ξοφλάει εδώ μερικά. Γίνεται αυτό που λέει ο Αβάς Ισαάκ: τρώει την κόλαση. Λιγοστεύει δηλαδή την κόλαση με τις ταλαιπωρίες εδώ σε αυτήν τη ζωή. Γιατί η ταλαιπωρία σε αυτήν τη ζωή τρώει την κόλαση. Δηλαδή, όταν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται λίγο από την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον εξαποδό τα τάζουν στο διάβολο και έχει δικαίωμα μετά διάβολος. «Μου το έταξες», σου λέει. Ήταν ένα ανδρόγυνο στα Φάρασα. Αυτοί είχαν ένα παιδάκι που έκλαιγε και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στο εξαποδό. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν το έστελνε στο εξαποδό, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριάρα η μάνα πήγαινε μετά στον Κατσαφεντή. «Κατσαφεντή, να έχω την ευχή σου. Το παιδί το πήραν οι δαίμονες». Πήγαινε ο Κατσαφεντής, διάβαζε ευχές στην κούνια, επέστρεφε το παιδί. Αυτή η δουλειά γινόταν συνέχεια. Έλεγε η καημένη: «Κατσαφεντή, να έχω την ευχή σου, πού θα πάει αυτό?». «Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι», της έλεγε. «Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις. Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει». Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας μου. Πήγαινε στον έναν και έλεγε: «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε και στον άλλον και έλεγε τα ίδια. Μετά πιάνονταν ο ένας με τον άλλον και χτυπιόντουσαν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Αυτός όμως τους κατάφερνε να τους ζητάνε και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν. Υπόδειγμα πραγματικό του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα, για να βάλουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτόν πώς θα το κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά έχει αρκετά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων.
Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτό λένε, να πάρεις την ευχή των γονέων. Θυμάμαι, μια μάνα είχε 4 παιδιά και έκλαιγε η καημένη. «Θα πεθάνω με το καημό», μου έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή, παππούλη». Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά, τους πόνεσα. Κάνω προσευχή, τίποτε. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. «Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια, φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια. Μήπως σας καταργιόταν η μάνα σας παιδιά», τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ», μου λένε. «Η μητέρα μας όταν είμαστε μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο τα παιδιά παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα, φαίνεται και στενόκαρδη, και εκείνα ζωηρά, την έσκαγαν και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα? Ναι, είναι αυτό κάτι. Όμως αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να καταραστούν οι γονείς τους, φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε, αν συναισθανθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθηθούν και οι γονείς. «Γέροντα, και εμένα όταν έφευγα για το μοναστήρι, οι γονείς μου με καταργιόνταν». Αυτές είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή. Πέστε μας, γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από το Θεό? Να σας πω, όποιος το λέει αυτό κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ανέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, στον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό. Γιατί ο Χριστός δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασιν, τυπιούσιν». Όπως επίσης καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα και το δεχόμαστε σιωπηλά και με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακότητα και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε, όταν η αδικία αφορά βέβαια μόνο το άτομό μας. Ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό κατάρα είναι. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη μας την καρδιά και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική μας ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί στη συνέχεια με τον τρόπο τους αυτών μας ετοιμάζουν χρυσά στεφάνια για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα αλλά όλο καλοσύνη, και ό,τι κακό και αν πετάξει κανείς σε αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη κρυφή χαρά. Ρήτου. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Πέστε μας, γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Βεβαίως, αφού υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι, που λέμε.
Πολλοί γέροντα άνθρωποι ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια. Όχι βέβαια. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, εάν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχθούν τον έπαινο με υπερηφάνεια και με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά. Αυτό είναι βασκανία? Όχι. Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο Θεός από τον άνθρωπο και τότε γίνεται μεγάλη ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις. Ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα, λίγοι βέβαια είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάριν βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα. Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί να το δώσει ο Θεός σε αυτήν? Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά. Να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με κακότητα. Κι αν αρρώστηνε και πέθαινε το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Ή άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταράκι αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα δύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό? Τι σκελετωμένο παιδί είναι αυτό?» και να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακή το παιδί, να ξέρετε ότι πιάνει το δικό της παιδί. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό και μεταπερνούν δοκιμασίες. Τους βρίσκουν αρρώστιες και λοιπά και σου λένε «Κάνε προσευχή να γίνω καλά». Μα τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν. Όσα μάζεψαν, μα πού αλλού, στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα ξενεμίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγο συμβαίνει να είναι αρρώστιες ή χρεοκοπίες και λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοι είναι και από αυτό. Δηλαδή κάποια αδικία θα έχουν κάνει. Κάθε ένοχος όταν δεν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικουμένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Αυτός που έχει αδικήσει δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σαν να τον χτυπούν κύματα και το φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και το σκέπτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται, έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω-κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Και αν γέροντα είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν. Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του.
τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Εάν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη ζωή, την αιώνια, ο ακίμητος σκόλιξ, εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του εις τους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα λοιπόν είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που φύλασε. Αυτό επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και φύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός όμως, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και την φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε και λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί φύλασε από τη σκύλα. Αλλά να, ξέρεις τι να κάνεις. Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας και εσύ αυτό το αρνί και να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιαλτές και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η μυπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο μέχρι που αναπαύθηκε και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια. Να σας πω, εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα και τα λοιπά. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην το έχουν κάνει και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής, υπάρχουν, παιδιά μου, δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάριν κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει η ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα το βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας κτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας, θυμάμαι από εκείνο το τάγμα, είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μία έγκυο, την καημένη.
Σε εκείνη την επιχείρηση μόνον αυτός σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι μετά έλεγαν, το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια, χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ότι αν φορούσαν τιμιόξυλο. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Α, όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι όμως μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Ένα, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Εάν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα. Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους πτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς, και σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει παραδείγματος χάρη ένα ίδρυμα, για να τι να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώνουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Μα πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς τους ανθρώπους? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Και για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, εάν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει ας πούμε την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τότε της ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη επάνω στην ανάγκη το έδινε όσο-όσο. Άλλος πάλι του ζητούσε δάνειο για να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο-όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Και εκείνος ο καημένος την έδινε όσο-όσο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο εγωγισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ, πουλούσαν όσο-όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν πτωχοί. Και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρίσκονταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς και λοιπά και πτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Πέστε μας γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να το βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν το εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας?
έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία, δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει, τι με συμβουλεύεις να κάνω? Έτσι να κάνεις, του λέω, να αποβλέπεις στην θεία δικαιοσύνη και στην θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει παιδί μου χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτήν τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά όμως να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτήν την ζωή αμείβει τον αδικημένο. Εάν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίνεται ελευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε. Όταν τον πούλησε ένα αδελφή του για δούλο, μπορούσε να πει, μα είμαι αδελφός τους. Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό με το θείο, αλλά το τροχίζει με την πονηριά, παραδίδει τον εαυτό του στον διάβολο. Καλύτερα να το είχε χάσει το μυαλό, για να έχει ελαφρυντικά την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηριά? Ναι, όσο η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, εάν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει. Ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί. Αλλά αν εξετάσει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηριά και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Έχει συγγένεια με αυτά? Εάν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει γνωρίσματα του εγκαλακιού, του διαβόλου. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη. Αυτός που έχει αγιάσει και το μυαλό του, αυτός είναι ο πραγματικά έξυπνος άνθρωπος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτε. Να, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι. Αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες, λένε και ανοησίες. Από την πολύ εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Εάν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Εάν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, την χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Δηλαδή, επειδή δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα, γέροντα, δίνει και δικαίωμα στο διάβολο? Άμα δεν την αξιοποιεί, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ο διάβολος που το κάνει. Ένας λόγου χάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, σε τι τον ωφελεί η εξυπνάδα? Δηλαδή, γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς, να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και εάν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάζει την εξυπνάδα του. Και γενικά, όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα τα αγιάζει. Όταν αγιαστεί η εξυπνάδα, βοηθάει να αποκτήσει κανείς διάκριση. Ένας έξυπνος, εάν δεν αγιαστεί,
δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από την φύση του απλώς μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί δεν πρέπει μάλλον ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέπτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια, η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από τον θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με τον θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Ο κόσμος ήταν καλύτερος παλιά, γέροντα? Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνο που οι παλιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έχει κάνει. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ, είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά. Οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους την φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η θεία χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από τον Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει πολύ μακριά. Ένας που έχει μυωπία από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν τα βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα. Αλλά και αυτό δεν λέει τίποτα. Τα σωματικά μάτια είναι δύο. Τα πνευματικά είναι πολλά. Όσο απομακρύνονται από το Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Εάν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, εάν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή και αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Και αλείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει? Μάζεψε, αν θέλεις, όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλόλογους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος. Αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα τον θείο φωτισμό οι άνθρωποι? Μα βεβαίως. Γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται μετά σύγχυση, συνέδρια, παρασυνέδρια, και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Γέροντα, η τσιγκουνιά δεν είναι αρρώστια? Πολύ μεγάλη αρρώστια, παιδί μου. Άμα κυριέψει τον άνθρωπο η τσιγκουνιά, μεγαλύτερη αρρώστια δεν υπάρχει. Η οικονομία είναι καλή, αλλά να προσέξει κανείς να μην τον κυριέψει σιγά σιγά ο πειρασμός με την τσιγκουνιά. Γέροντα, μερικοί από την τσιγκουνιά μένουν και νηστικοί? Μόνο νηστικοί? Λοιπόν, ήταν ένας έμπορος πλούσιος που είχε ένα μεγάλο εμπορικό και έκοβε με το σουγιά στα τρία εκείνα τα σπίρτα τα πλάκια, ξέρεις. Μια άλλη πολύ πλούσια είχε ένα θιαφοκέρι
κρατούσε κάρβουνα και έπαιρνε με το διαφοκέρι από τα κάρβουνα να ανάψει τη φωτιά για να μην ξοδεύσει κανένα σπίρτο. Και είχε σπίτια, κτήματα, πολύ μεγάλη περιουσία. Παιδιά μου, δεν λέω να είναι κανείς σπάταλος, αλλά τουλάχιστον όταν κάποιος είναι σπάταλος, αν του ζητήσεις κάτι, εύκολα θα σου το δώσει. Εάν είναι τσιγκούνης, θα λυπάται να σου το δώσει. Ήταν μια φορά δύο νοικοκυρές και συζητούσαν στη γειτονιά για σαλάτες, για ξύδια και επάνω στη συζήτηση είπε η μία: «Έχω ένα ξύδι πολύ καλό». Μια φορά χρειάστηκε η άλλη φουκαριάρα λίγο ξύδι και πήγε να της ζητήσει. «Ακού εδώ», της λέει εκείνη, «εγώ αν το έδινα δεν θα είχα ξύδι 7 χρόνων». Καλά είναι να τα κάνει κανείς οικονομία. Κανείς και να δίνει όμως. Οικονόμος. Δεν θα πει τσιγκούνης. Ο πατέρας μου χρήματα δεν κρατούσε. Στα Φάρασα δεν είχε ξενοδοχείο. Το σπίτι μας ήταν σαν ξενοδοχείο. Όποιος ερχόταν στο χωριό, στον πρόεδρο θα πήγαινε να μείνει. Ο πρόεδρος ήταν ο πατέρας του γέροντα. Θα έτρωγε, θα του έπλαιναν τα πόδια και θα του έδιναν και κάλτσες καθαρές. Όταν αρχίζει να μαζεύει κανείς, δένεται και δεν μπορεί να δώσει. Εάν όμως αρχίζει να μην μαζεύει πράγματα και τα δίνει, τότε θα μαζευτεί η καρδιά στον Χριστό χωρίς να το καταλάβει. Μια κύρα να μην έχει χρήματα να αγοράσει ένα πύχη ύφασμα να ντύσει τα παιδιά της, και εγώ να μαζεύω, πώς θα το ανοιχτώ αυτό? Στο καλύβι δεν έχω ούτε πιάτα ούτε κατσαρόλια. Τενεκεδάκια έχω. Προτιμώ ένα πεντακοσάρικο να το δώσω σε έναν φοιτητή να πάει από το ένα μοναστήρι στο άλλο, παρά να πάρω κάτι για μένα. Εάν δεν μαζεύεις, έχεις ευλογία από τον Θεό. Όταν δίνεις ευλογία, παίρνεις ευλογία. Η ευλογία γεννάει ευλογία. Ο πλούτος, παιδιά μου, φέρνει την καταστροφή στον άνθρωπο όταν δεν διανέμεται στους πτωχούς για την ψυχή μας και για τις ψυχές των πεθαμένων μας. Πέστε μας, γέροντα, από εμάς ο Θεός τι θέλει? Ο Θεός από εμάς, παιδί μου, θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση, που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και την συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει εκείνος. Δεν χρειάζεται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά. Να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού, χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γατζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Θεός κάθε στιγμή χαϊδεύει με την αγάπη του καρδιές όλων των ανθρώπων. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί οι καρδιές μας έχουν πιάσει πουρί. Όταν καθαρίσει την καρδιά του ο άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελαίνεται, γιατί βλέπει τις ευεργεσίες, τις καλοσύνες του Θεού που όλους τους αγαπά το ίδιο. Για αυτούς που ταλαιπωρούνται πονάει. Για αυτούς που ζουν πνευματική ζωή χαίρεται. Είναι αρκετό και μόνον οι ευεργεσίες του Θεού, εάν τις σκεφτεί μια φιλότιμη ψυχή, να την τεινάξουν στον αέρα. Πόσο μάλλον εάν σκεφτεί και τις πολλές τις αμαρτίες και την πολύ ευσπλαχνία του Θεού. Όταν βλέπει ο άνθρωπος την φροντίδα του Θεού, εάν έχουν καθαρίσει τα μάτια της ψυχής του, αισθάνεται και ζει όλη την θεία πρόνοια με την ξεφλουδισμένη ευαίσθητη καρδιά του και διαλύεται πια από ευγνωμοσύνη. Παλαβώνει με την καλή έννοια. Οι δωρεές του Θεού, όταν ο άνθρωπος τις αισθάνεται, δημιουργούν ρογμή στην καρδιά του, τη ραγίζουν. Έπειτα,
καθώς το χέρι του Θεού χαϊδεύει την φιλότυπη καρδιά του και εγγίζει τη ρογμή, τεινάζεται εσωτερικά ο άνθρωπος και μεγαλώνει η ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στην μεγάλη του ευσπλαχνία, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο κόπο σωματικό.